Από σήμερα, Τετάρτη, 28 Ιουνίου, συνεχίζουν διαδικτυακά οι διαλέξεις του 8ου κύκλου της Ακαδημίας Δομής Διαβίου Μάθησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η 12η διάλεξη στη θεματική ενότητα «Άνθρωπος, κοινωνία, περιβάλλον», με θέμα «Πληκτρολογώ και σχετίζομαι. Εκφοβισμός και ψηφιακός εγγραμματισμός στον κυβερνοχώρο», από την κυρία Αγγελική Γαζή, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Υπενθυμίζεται πως η Ακαδημία αποτελεί μια καινοτόμο και πρωτοποριακή δράση, κατά την οποία καθηγητές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος παραδίδουν εθελοντικά, με τρόπο απλό και κατανοητό, διαλέξεις για όλους τους πολίτες σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα και θεματικά πεδία. Η πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2015 στον Εύρο και από το 2016 υλοποιείται αδιαλείπτως ταυτόχρονα σε 6 πόλεις σε όλη την περιφέρεια, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα, έχει στόχο τη διαβίου μάθηση και εκπαίδευση των πολιτών, καθώς και τη διασύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την τοπική κοινωνία. Για τρίτη χρονιά, οι διαλέξεις της Ακαδημίας πραγματοποιούνται μόνο διαδικτυακά, καταργώντας τους γεωγραφικούς περιορισμούς και παρέχοντας στους συμμετέχοντες πολίτες τη δυνατότητα παρακολούθησης ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι πολίτες άνω των 18 ετών, κάτοικοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με μόνο κριτήριο επιλογής τη σειρά προτεραιότητας εγγραφής, καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στην Ακαδημία εντελώς δωρεάν, αφού πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική εγγραφή. Όσοι εκ των συμμετεχόντων παρακολουθήσουν το 60% των διαλέξεων θα λάβουν και βεβαίωση παρακολούθησης στο τέλος του προγράμματος. Η εγγραφή, το αναλυτικό πρόγραμμα των διαλέξεων, οι ομιλητές καθώς και όλες οι πληροφορίες που αφορούν στη δράση της Ακαδημίας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας www.academia.eu.